Αυτό Αυτοπροσώπω αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίε να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια τη Δευτέρα ο τέο Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, ενώ φουντώνει η πολιτική κόντρα για το αν θα πρέπει να διαταχθεί βία η προσαγωγή στου τρει επιχειρηματίε, Λαβράνο, Μπίτζιο και Ντίλιαν, εάν τελικά δεν εμφανιστούν στη συνεδρίαση τη Επιτροπή. Ο Μιχαήλ Παρακολουθούσε την του, τη γυναίκα του. Η γραμματέα του, ανθρώπου που είναι μαζί μια ζωή. Δευτέρα, Δευτέρα. θα καλέσετε με βιά προσαγωγή αν κάποιο δεν προσέλθει. Μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει, βεβαίω. Για δημοκρατική κατάπτωση τη χώρα, κάνει λόγο σε άρθρο του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντα ότι απαιτείται προοδευτικό σχέδιο για τη θωράκιση των δημοκρατικών θεσμών. Μια εξουσία που αισθάνεται ότι είναι ανέλεγκτη και δεν διστάζει ακόμη και να χρησιμοποιεί πρακτικέ που μα πηγαίνουν σε πολύ σκοτεινέ εποχέ, όπω οι παρακολουθήσει δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων, που μάλιστα συντονίζονται από το γραφείο του ίδιου του Πρωθυπουργού μέσω του του. Για αδιαφανέ και συγκεντρωτικό μοντέλο που ευνοείται τη διαφθορά κατηγορεί την κυβέρνηση ο Νίκο Ανδρουλάκη. Η υπόθεση των παρακολουθήσεων ανέδειξε το παροχημένο υπόδειγμα διακυβέρνηση, το κράτο των στενών συγγενών και φίλων. Η αίσθηση παντοδυναμία και ατιμορρησία συχνά διαπερνά οριζόντια την άσκηση τη εξουσία και αποτυπώνεται από την επιχείρηση ελέγχου των θεσμών και την δημιουργία νησίδων ανομία μέσα στο κράτο. Την ίδια ώρα η Όλγα Κεφαλογιάννη επιμένει σε διαφορετική γραμμή για τι υποκλοπέ, χαρακτηρίζοντα προβληματική τη διάταξη που απαγορεύει την ενημέρωση του παρακολουθούμενου, αλλά και τη διασταλτική, όπω λέει η ερμηνεία τη Εθνική Ασφάλεια. Η διάταξη αυτή που όντως ψηφίσαμε και πέρασε φαίνεται τώρα ότι είναι προβληματική. Η <στολ Leycals> διάταξη εκείνη που απαγόρευε <στολ Leycals> την ενημέρωση. Ο στόχος μας πρέπει να είναι από τη μία να μπορούμε να εξασφαλίσουμε την εθνική ασφάλεια, από την άλλη όμως σε καμία περίπτωση να μην καταστρατηγούνται θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα. Σύμφωνα πάντω με κυβερνητικέ πηγέ, το νομοσχέδιο για τι αλλαγέ στην ΕΕΠ ενσωματώθηκαν πολλέ από τι παρατηρήσει. Ωστόσο, δεν εξετάζονται αλλαγέ στο χρονικό όριο τη τριετία ώστε να μπορεί να ενημερωθεί ο παρακολουθούμενο. Καμία αλλαγή και ω προ τη διάταξη που προβλέπει την υπογραφή του Προέδρου τη Βουλή ω επιπλέον πολιτικό φίλτρο για απόφαση νόμιση επισύνδεση σε πολιτικό πρόσωπο. Την αντίδραση του εισαγγελέα του Αρίου Πάου και τη Ένωση Εισαγγελέων προκάλεσε η αναφορά σε ραδιοφωνική συνέντευξη Μας του και βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία Κώστα Τζαβάρα που εγκαλούσε του εισαγγελεί ότι κολυσιεργούν στην υπόθεση. Των Οι εισαγγελικέ αρχέ τη Αθήνα δεν κλώθουν, αλλά διερευνούν σε βάθο προ πάσα κατεύθυνση, με όλα τα εχέγγυα τη αμεροληψία και με απόλυτη μυστικότητα.